Γεια σας. Είναι πάρα πολύ μικρό το βιντεάκι μου σημερινό. Με ζήτησα να πω πώς καλλιεργώ τη γκονγκόρα. Η συγκεκριμένη ορχιδέα λέγεται γκονγκόρα. Πλήρης ονομασία θα γράψω. Γκαλεάτα. Αλλά θα γράψω πάλι. Υπάρχει και ένα άλλο όνομα. Δηλαδή είναι από 2-3 γονείς. Αλλά εμείς τη λέμε γκονγκόρα γκαλεάτα. Μου την είχαν στείλει από το Άγιο Ντομένικο του Ιούλιο και είναι πάρα πολύ ζωηρό φυτό. Δηλαδή μπορώ να πω ότι από τα πιο εύκολα και τα πιο ζωηρά φυτά. Συν που την άρεσε πιθανόν το κλίμα της Ελλάδος, γιατί αυτοί οι τρεις ψευδοβολβοί, όπως βλέπετε πόσο όμορφοι είναι, είναι γραμμωμένοι. Έψαχνα πώς να φυτέψω αυτό το φυτό και βρήκα μία συνταγή που βγήκε επιτυχημένη. Έβαλα κάτω μία στρώση από ίνες καρύδας, ανακάτεψα φλοιόπευκο με λίγο περλίτη και με λίγη λάβα, έβαλα και λίγη δασική βρύα και λίγο σφάγνουμ. Να μην μπερδευόμαστε, σφάγνουμ και δασική βρύα είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Σφάγνουμ είναι βρύα του βάλτου. Και όπως βλέπετε την άρεσε πάρα πολύ αυτή η συμπεριφορά, η καλλιέργεια. Μεγαλώνει πάρα πολύ ζωηρά και καλά. Έβγαλε ένα ωραίο ψευδοβολβό, δηλαδή από τέλη Ιουλίου την έχω, και είχε ανθίσει ήδη 3 φορές. Και κάτι έβγαλε πάλι τώρα, μικρούλικο. Δεν την έχω εδώ, σε αυτό το σημείο. Με διακόπτουν συνέχεια, γι' αυτό συγγνώμη. Θα αναβοσβήνει το φλάσ λίγο. Την έχω σε πλήρης φως και ήλιο. Τώρα το χειμώνα, όσο ήλιο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Είναι από τις λίγες ορχιδέες που θέλει ήλιο. Σας δείχνω τώρα που την είχα εκεί πάνω. Απλά κατέβασα τώρα να δείτε, δεν τα έχω έτσι στριμωγμένα τα φυτά, απλά για να βγάλω λίγο βίντεο. Βλέπετε πόσο γελιστερά είναι τα φύλλα της. Λοιπόν, συμπεριφορά. Πρέπει να είναι πάντα νοτισμένο το υπόστρωμα, να μην σας πω βρυγμένο το καλοκαίρι, όταν είναι στην ανάπτυξη. Τώρα το χειμώνα θα δω πόσα την έχω. Ακόμα την έχω στη βεράντα, τη βεράντα την κλεισμένη με ανημικό. Θερμοκρασίες κατέβαιναν για λίγη ώρα έως συν 12, αλλά πάλι για λίγη ώρα. Αυτά δεν είναι τίποτα, φεύγουν τα παλιά τα φύλλα. Και την είχα σε πλήρες ήλιο από το τέλος Ιουλίου μέχρι τη 1 ώρα το μεσημέρι. Δεν καίγεται καθόλου, την αρέσει ήλιος. Συγγνώμη, κρύωσα και μου έρχεται βήχας. Πάντα έχω, όπως είπα, νοτισμένο το υπόστρωμα και την λιπαίνω όπως ακριβώς τα κατασιάτομ. Όπως λιπαίνω τα κατασιάτομ, έχω πει. Δηλαδή, μου βγαίνει κάθε δεύτερο πότισμα με λίπασμα. Κάνω ένα αλλάξ, οργανικό λίπασμα με ορυκτό λίπασμα. Και επόμενο πότισμα είναι με καθαρό νεράκι. Αυτή η συμπεριφορά την αρέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπετε, φυτό είναι πάρα πολύ ζωηρό, πολύ εύκολο. Απλά δώστε την πολύ φως. Καλό πότισμα όταν έχει την ανάπτυξη. Και τροφή. Και θα έχετε ένα πολύ ζωηρό φυτό και μη συνεχόμενη αμφιφορία. Δεν κρατάει πάρα πολλές μέρες η αμφιφορία της, 5 έως 1 εβδομάδα, αλλά άμα υπάρχουν πολλοί ψευδοβολβοί, και από ένα ψευδοβολβό, από ό,τι κατάλαβα, βγαίνουν αρκετοί αμφιφόροι, δεν βγαίνει ένας, θα έχετε μια πλούσια αμφιφορία όλο το καλοκαίρι. Και τώρα πρέπει να έβγαλε κάτι, μου φαίνεται ότι είναι καινούριο αμφιφόρο, θα προτιμούσα ουσιαστικά να είναι ψευδοβολβός για να είναι πιο φωντωτό το φυτό, γιατί ήδη έχω πιλάτης εδώ να τη μοιράσω. Αυτή ήρθε από τη Καλιφόρνια στον Άγιο Ντομένικο
και από Άγιο Ντομένικο ήρθε στην Ουκρανία και από την Ουκρανία μου την έστειλαν. Είναι ταξιδιώτικο φυτό πάρα πολύ. Αν ξέχασα να πω κάτι για καλλιέργεια, ρωτήστε, θα διορθώσω, θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαμε, αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε.